Για τους ζυγούς, θα έλεγα ότι αυτή εδώ η εβδομάδα σας προσφέρει ευκαιρίες τόσο σε σχέσεις, αλλά ενώ προσωπικές, αλλά και σε συνεργασίες. Μπορεί να αποφέρει και κέρδος δηλαδή για κάποιους ζυγούς, ειδικά για τους γεννημένους στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου. Εσείς μπορείτε να υποφεληθείτε από αυτήν την όψη Αφροδίτης Άρη που έχουμε αύριο. Μάλιστα θα μπορούσε να είναι και μία στήριξη η οποία προέρχεται και από το οικογενειακό περιβάλλον. Ή να το πω κι αλλιώς, αν υπήρχαν προβλήματα με ανθρώπους από την οικογένεια, δηλαδή μπορεί να είχατε μαλώσει, μπορεί να είχατε πάρει μια απόσταση, μπορεί να είχατε διαφωνήσει, αυτή η όψη είναι αρκετά βοηθητική για εσάς που είστε γεννημένοι δεύτερο δεκαήμερο, για να τα βρείτε. Για να κάνετε εσείς μια κίνηση, για να κάνουν οι άλλοι μια κίνηση προς εσάς και τέλος πάντων να πέσουν κάπως οι τόνοι και να υπάρξει ένα πιο γόνιμο έδαφος για να συζητήσετε τι συνέβη και να το επιλύσετε. Από την άλλη πλευρά, πάμε για το τέλος του ανάβρωμου Ερμή απέναντί σας, άρα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να υπάρχουν εξελίξεις τόσο στις προσωπικές σχέσεις, αλλά μπορεί να προκύψει ουρανοκατέβατα και μία καινούρια γνωριμία ή και μία καινούρια ευκαιρία για μία συνεργασία επαγγελματική. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, τι κάνουν αυτές εδώ πέρα τις μέρες λοιπόν, μετά το Πάσχα. Υπομονή. Υπομονή σίγουρα, όπως κάνουμε όλοι. Στο ζωδιακό να φύγει αυτός ο ανάβρωμος Ερμής, να αρχίσουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα, να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε δράση, γιατί συνήθως με τον ανάβρωμο Ερμή υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν αναβολές και αυτό συμβαίνει και στους Σκορπιούς βέβαια, που θα αρχίσει καταρχήν να ξεκαθαρίζει λίγο και η ομίχλη στο μυαλό, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο Ερμής έχει να κάνει καθαρά με το μυαλό μας, με τα προϊόντα της σκέψης μας, γενικότερα με την επικοινωνία, με τις μετακινήσεις μας, όλα αυτά. Θα αρχίσει λοιπόν να ξεκαθαρίζει λίγο το κομμάτι αυτό, να σκέφτεστε κι εσείς λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα, να μπορείτε να θέσετε τους καινούριους στόχους σας, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, όλα αυτά βέβαια από το τέλος της εβδομάδας και μετά. Τώρα, αύριο έχουμε μια πολύ ωραία όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη, αρκετά βοηθητική για όσους έχετε γενέθλια στο δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου. Αν έχετε γενέθλια δηλαδή κοντά στις 3, 4, 5 Νοεμβρίου, εσείς μπορείτε να υποφεληθείτε περισσότερο σε σχέση, σε ό,τι έχει να κάνει και με την επικοινωνία με τους άλλους. Είναι δηλαδή από τις καλές μέρες τέλος πάντων και συνεχίζεται αυτό το καλό και μέχρι την Παρασκευή. Μετά το Σαββατοκύριακο έχει μεγαλύτερο suspense, μεγαλύτερη ένταση. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα τα επαγγελματικά, αλλά είπαμε ότι σιγά σιγά θα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και στο μυαλό σας οι στόχοι που έχετε και μπορεί να προκύψουν και νέα επαγγελματικά δεδομένα, ειδικά για τους γεννημένους στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου, που εσείς μπορείτε να υποφεληθείτε περισσότερο από αυτή τη νέα σελήνη και μάλιστα μπορεί να έρθουν και κάπως χωρίς να το περιμένετε. Δηλαδή, επειδή κάνει μια όψη με ουρανό, είναι συνήθως αυτά που λέμε τα ουρανοκατέβατα. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Σταθεροποιούνται και σε εσάς λίγο τα πράγματα αυτήν εδώ την εβδομάδα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας και εσείς το προηγούμενο διάστημα μπορεί έτσι να περάσατε διάφορα, αλλά αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα και αυτές οι όψεις, αυτή η όψη συγκεκριμένη που έχουμε ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που λέμε η καθημερινότητα της δουλειάς μου, να ρέουν τα πράγματα, να μην συμβαίνουν αναποδιές ή να μην συμβαίνουν πράγματα της τελευταίας στιγμής που πρέπει να αντιμετωπίσω. Αυτό όλο σαφώς θα το δείτε πολύ πιο έντονα και μέσα στο υπόλοιπο 15ήμερο του Απριλίου, εκεί πέρα δηλαδή που θα γυρίσει επιτέλους και ο Ερμής στην ορφή του πορεία, άρα και σε εσάς θα αρχίσουν τα πράγματα που αφορούν την επικοινωνία, τις μετακινήσεις σας, ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά, να πηγαίνουν πολύ καλύτερα και βέβαια η νέα σελήνη αυτή στο ζώδιο του Κριού, που σας πηγαίνει κιόλας στο ζώδιο, δίνει έτσι μία τάση για καινούργια σχέδια, καινούργια ξεκινήματα και σε προσωπικό επίπεδο για κάποιους. Μπορεί να σημάνει και μία καινούργια ερωτική ιστορία, μπορεί να σημάνει ίσως και μία καινούργια επαγγελματική ιστορία, ένα δημιουργικό σχέδιο που μπαίνει σε βράση μετά τις 15 του μηνός και που μπορεί να επωφεληθούν κυρίως όσοι έχουν γενέθλια κοντά στις 15, 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου. Εσείς είστε πιο, μάλλον επηρεάζεστε πιο πολύ από αυτή τη νέα σελήνη που θα έχουμε τα ξημερώματα της επόμενης Δευτέρας.